Από την πρώτη τάξη του Δημοτικού μέχρι την Τρίτη, ο μικρός μαθητής σε σχολείο του Ηρακλείου που έχει διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 1, φοιτούσε στο σχολείο του κανονικά, με τη φροντίδα σχολικής νοσηλεύτριας που διασφάλιζε την ομαλή καθημερινότητά του και την ασφάλειά του μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 3 χρόνια μετά, η μητέρα του πληροφορήθηκε ότι το παιδί δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να καλυφθεί με νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια, καθώς προτεραιότητα, όπως ενημέρωσαν την οικογένεια, έχει δοθεί σε παιδιά που πάσχουν από άλλες ασθένειες. Φέτος, δυστυχώς, στην πρώτη φάση, μας είπαν ότι κοπήκαν τα κονδύλια και ότι επιλέξαν κάποια άλλα παιδιά με άλλο πρόβλημα υγείας, με επιληψία, με δεν ξέρω τι άλλο. Η μη κάλυψη μέχρι στιγμής της ανάγκης για σχολική νοσηλεύτρια ή νοσηλευτή επιβάλλει 2 σενάρια στην οικογένεια. Ή το παιδί, όπως τους είπαν, να αλλάξει σχολείο, ή το αγόρι να το φροντίζουν στο σχολείο οι εργαζόμενοι γονείς του. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, που προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την πραγματικότητα στη γραφειοκρατία, αντί του ανάποδου. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ζητάμε από ένα γονιό να μεταφέρει το παιδί του σε άλλο σχολείο? Το παιδάκι είναι κάτι που δεν είναι αυτοκίνητο, δεν είναι τροχοφόρο να το μεταφέρουμε. Έχει φίλους, σχολική ζωή, την τάξη που ήταν πέρυσι, τους δασκάλους που είχε πέρυσι, τους γονείς του, τη γειτονιά του, το χωριό. Η κυρία Ειρήνη είναι μια γυναίκα που βίωσε τον πιο οδυνηρό πόνο, καθώς είδε το πρώτο παιδί της στα 3,5 μόλις χρόνια του, το 2009, να φεύγει από τη ζωή μετά από διαβητικό κόμμα. Η χειρότερη εμπειρία που μπορεί να τραβήξει ένας γονιός. Δεν υπάρχει. Και όταν πήγα το παιδί στο νοσοκομείο, το παιδί περπατούσε, έλεγε ότι δεν ένιωθε καλά και απλά δεν ήξεραν το διαχειριστούν τότε. Όταν το 9χρονο σήμερα αγόρι της διαγνώστηκε με διαβήτη, όπως λέει, πάγωσαν τα πόδια της από το φόβο και την ανησυχία. Δεν θα μπορούσε όμως ποτέ, όπως εξηγεί, να γνωρίζει ότι αυτός ο φόβος, αντί να μειώνεται με τη βοήθεια της πολιτείας, θα οξυνόταν. Η γενναιότητα του παιδιού της θα περνούσε απαρατήρητη και η λαχτάρα του να ζει μια φυσιολογική ζωή θα απειλούνταν μέσα από τις παραλήψεις και την αναλγησία των υπηρεσιών. Περίμενε πώς και πώς να ξεκινήσει το σχολείο, να βρει τους φίλους του, και όταν του συζήτησα ότι μου είπαν αυτό, «Μαμά, προτιμώ να μείνω στο σπίτι από το να χάσω τους φίλους μου». Είναι ήρωας για μένα. Ξέρει όλη την αλήθεια για το πρώτο παιδί. Κάνει όνειρα να γίνει αστυνομικός. Νομίζω ότι είναι άδικο. Από χθες και για όσο μπορέσουν, οι γονείς θα είναι μαζί με το παιδί του στο σχολείο, ελπίζοντας κάποιος αρμόδιος ότι θα αντιμετωπίσει το παιδί με ίσα δικαιώματα και πρόσβαση στην εκπαίδευση. Δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια, ούτε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι χρέος της πολιτείας να το αντιμετωπίζει και να το αντιμετωπίζει σωστά, έγκαιρα και στην ώρα του. Δεν ήξερα καν πόσο δύσκολο είναι να έχεις ένα παιδί που να θέλει βοήθεια και εσύ να μην μπορεί να την έχεις από το κράτος. Νομίζω ότι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει διαβήτης και ιδιαίτερα σε μια μικρή ηλικία, πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο κρέμεται η ζωή ενός παιδιού από το να του παρέχει κάποιος ισουλίνη ή αν πέσει το ζάχαρο να πέσει υπογλυκημικό σοκ και να φύγει από τη ζωή. Μέχρι να γίνει αυτό, μια ολόκληρη οικογένεια και μαζί ακόμη περισσότερες που αντιμετωπίζουν τον ίδιο Γολγοθά θα ελπίζουν. Θα ελπίζουν ότι τα παιδιά τους θα μπορέσουν να νιώσουν ως άτομα μέσα στην κοινωνία που κάποιος ενδιαφέρεται για αυτά και τα επιβραβεύει για την προσπάθειά τους να μην εγκαταλείπουν. Τα παιδιά μας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, είναι παιδιά που θέλουν την αγάπη, τη φροντίδα, την προσπάθεια και το δικαίωμα να ζήσουν.